Γεια σας μωρέ παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς με το παλιό YouTube μου. Δηλαδή με τα παλιά trend του YouTube, τα οποία ξαναφέρνουμε πίσω και αναβιώνουμε σε αυτό εδώ το κανάλι. Και σήμερα δεν είμαι μόνη μου και θα κάνουμε κάτι για το οποίο δεν είμαι και καθόλου σίγουρη. Ας έρθουν οι καλεσμένοι. Γεια σας μωρέ παιδιά και εμάς. Καλεσμένους δύο. Χαίρετε. Είναι ο Μακεδόνας και είναι η Τζο. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Και σήμερα θα κάνουμε pizza challenge. Δηλαδή θα φτιάξουμε μια πίτσα με λίγο έτσι απροσδόκητα υλικά, θα μπορούσες να πεις. Θα βασιστεί στην τύχη, γιατί θα τραβάμε υλικά από εδώ μέσα. Έχουμε τη βάση μας που είναι αυτή η πίτσα, που είναι στην ουσία μία πίτα για σουβλάκια, αλλά κάντε πως δεν το βλέπετε, γιατί ήθελα να είναι κάτι ωραίο και στρογγυλό. Και δεν είχα στρογγυλά τα ψιά για να κάνω στρογγυλά ζυμάρια πίτσας, εντάξει, οπότε βάλαμε πίτες, γιατί είμαστε παιδιά του λαού και εσείς δεν παρεξηγείτε. Είναι η βάση μας που έχει σάλτσα ντομάτας και τυρί. Καλά μέχρι εδώ. Πριν ξεκινήσουμε και σας δείξω αυτά τα υλικά με τα οποία θα συνθέσουμε αυτές εδώ τις πίτσες, να σου θυμίσω να κάνεις μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο, δηλαδή κάθε Κυριακή και bonus Τετάρτες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής εδώ της σειράς, της παλιά YouTube series, αναβιώνουμε σειρές παλιές, παλιά trend, τα οποία υπήρχαν πάρα πολύ στο YouTube και κάπως χάθηκαν. Έτσι βρεθήκαμε εδώ σήμερα να κάνουμε αυτό το trend. Δεν θα πω άλλα, νομίζω όλα τα υπόλοιπα μπορούμε απλά να τα δείξουμε. Να σας πω μόνο ότι τα υλικά μας είναι: έχουμε γάλοπουλα καπνιστή, έχουμε ελιές, σταφυλιά, σουλτανινά, μία καυτερή πιπεριά, και ναι παιδιά, είναι καυτερή πιπεριά, δεν είναι. Εγώ παρακάλεσα να είναι μία πλασίμπο πιπεριά. Φαίνεται και εγώ από την ουρά τη. Η αλήθεια είναι ότι η Τζο που είναι πονηρή είχε την ιδέα και είπε μήπως να βάλουμε μία απλή πιπεριά και να πούμε ότι είναι καυτερή. Αλλά δεν λέμε ψέματα σε αυτό το κανάλι κυρίες και κύριοι, λέμε μόνο την αλήθεια. Είμαστε αυθόρμητοι και αληθινοί. Εγώ θα πω τη δικιά μου την προσθήκη. Καρπούζι. Άμα έχετε φάει πίτσα καρπούζι. Με κουκούτσια. Μουστάρδα, απαλή μουστάρδα. Κρεμμυδάκι φρέσκο. Είναι ξέρω. Ομό ξέρω είναι. Αφού χθες το απόψαμε, φρέσκο είναι. Μπαλσάμικο, πυροκαυτερή. Μακεδονικό σχαλβάς. Τα αμαρέτη που τρώμε όλοι και αγαπάμε από μικρά παιδιά. Μεγαλώνει, μεγαλώνει καιρό. Μαρμελάδα. Βερικοκό. Βερικοκό. Σπιτική της γιαγιάς. Και φυστικό βούτυρο, παιδιά! Λοιπόν, ποιο τολμηρό θα ξεκινήσει άντρα τη παρέα? Λοιπόν, δεν θα κοιτά, γιατί είναι παρεμβατικό. Όχι, τα έχω κάνει σωστά, μην αγχώνεσαι. Δεν πρόκειται να κοιτάω και θα είναι μια χαρά σωστά. Ωραία. Κάτσε να βρω αυτό που ήθελα να δω. Εντάξει, είμαστε σωστοί. Και ο πρώτο νικητή είναι αποξηραμένα τα μάσκινα. Safe επιλογή για αρχή, εντάξει. Δεν είπαμε ότι κάθε πίτσα θα έχει 5 υλικά, γιατί είναι 15 τα υλικά μας στο σύνολο. Για την ακρίβεια είναι 14 υλικά και ένα χαρτάκι έκπληξη. Θα προτιμούσα να έχει τύχει το καρπούζι, γιατί θέλω να φύγει. Το καρπούζι και το αμμό το κρεμμύδι θέλω να φύγουνε. Είσαι σαν κατσαρίδες. Γλυκές κατσαρίδες. Ευάζω να είναι ωραίες, ομοιόμορφες. Σαν σωστή οικοδέσποινα που είμαι, το επόμενο χαρτάκι θα πάει στην καλεσμένη μου. Α, εξαιρετικά. Καλεσμένη, μην κοιτά. Να είναι κάτι που είναι θερό για την παιδιά. Να είναι κάτι που είναι. Να είναι το λαρπούζι, παρακαλώ. Ένα σαλαμάκι, μια λίτσα, ένα τυράκι. Πάρε ένα όμορφο. Ένα κρεμμύδι που μου αρέσει. Έχω πλύνει το κρεμμύδι. Παιδιά, έχω πλύνει και τα δόντια μου. Γιατί, τι έχω φταίει. Έλα, πάρε το κρεμμύδι σου. Το κρεμμύδι δεν μου άρεσε εμένα. Όλα πρέπει να τα βάλω. Όλα. Είναι πολύ λίγα. Έφυγε το ομό κρεμμύδι, αν φύγει τυροκαυτερή. Η καυτερή που παιδιά και το καρπούζι είμαστε μια χαρά, παιδιά. Λοιπόν, ας πούμε ότι σε μία φυσιολογική πίτσα, παιδιά, θα βάζετε κρεμμύδι, οπότε δεν γκρινιάζω. Να πούμε ότι η πίτσα είναι ψημένη, δεν θα ψηθεί άλλο, οπότε ό,τι μπαίνει είναι έτσι ρε παιδί μου, παρθένο. Ό,τι μπαίνει, μένει. Ό,τι μπαίνει, μένει, πολύ σωστά. Κλείσε ματιά. Γιατί θεωρείτε ότι θα κλέψω, δεν καταλαβαίνω. Πάτο! Πάτο! Το πιο ωραίο υλικό. Θέλαμε. Πάει και με γλυκά, πάει και. Φυσικά το θέλαμε. Πάει με γλυκά, πάει με αλμυρά, πάει με όλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι το πιο πασπαρτού υλικό. Κασέρι με σκουβούτυρο, ναι, κουστάρα. Έχει νέα ποσότητα. Βεβαίως, δεν θα το λυπηθώ. Καλό κι άλλο.
παιδιά, να ξέρετε ότι δεν θα είναι στο τέλος, θα τα φάμε μπροστά σας. Ένα κομμάτι, θα τα πετάξουμε. Ένα κομμάτι τουλάχιστον. Τι ένα κομμάτι, αυτό το τυλίξει και το φας μόνο. Α, όλο, θες το πλάκι θα γίνει. Το για να το κάνεις. Αναλόγως που θα πέσει το καρπούζι και το φέρει πιπεριά. Θα το ξανασυζητήσουμε. Εντάξει, νομίζω είναι έτοιμο. Τα υλικά που τραβάμε φεύγουν από την εξίσωση, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε επαναλήψεις, θέλουμε να έχουμε έτσι νέες ιδέες. Και ξαναπάμε. Ξαναπάμε. Από το Μακεδόνιο. Και ο πλήρως πέφτει στο μακούλι. Άλλο νομίζω ότι θα πει. Πάει! Πάει η καυτερή μεριά! Πάει η καυτερή μεριά! Έφυγε η καυτερή μεριά! Κάνει την καυτερή! Δεν την ήθελα την καυτερή μεριά, Παναγία! Και από την τυφλά! Ορίστε, όλη φωτιά! Έφυγε η καυτερή μεριά! Μπορείς να την βάλεις ολόκληρη άμα θες! Κανένα πρόβλημα! Μια χαρά είναι και πολλά βάζω! Έλα, έφυγε η καυτερή μεριά! Έλα και πολλά βάζω! Έχει μείνει μόνο το καρπούζι να φύγει! Εσύ που θέλεις να τη φας σουβλάκι. Πάμε, προχωράμε. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Εγώ νομίζω ότι θα τη φάω την πίτσα, δεν ξέρω για τους βοηθούς. Μπήκε και η γαλοπούλα, έφυγε. Κλείσμα. Πάρε. Είμαστε δίκοι. Στα φίλια, όντως, στα φίλια. Εγώ τι γίνεται, παιδιά. Καυτερή λέω, καυτερή πέφτει. Στα φίλια λέω, στα φίλια πέφτει. Θα φάω μια γλυκιά πίτσα, νομίζω. Είμαι εντάξει με αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Κάνεις και σχεδιακιά. Πρέπει να είναι ομοιόμορφα. Όποιο κομμάτι για να πάρω. Όποιο κομμάτι για να πάρω. Είχαμε δυνατή καυτερή. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι καλύτερα τα πάει η Τζο. Πρέπει να της τύχει ο χαρβάς με τη σοκολάτα. Πάμε στο επόμενο υλικό. Πάμε στο επόμενο υλικό. Τώρα πρέπει να γίνει καλύτερη αλλού. Όχι ρε παιδιά για το καρπούζι. Όχι. Πάει και το καρπούζι. Πάει και το καρπούζι. Όχι ρε. Το καρπούζι. Το καρπούζι έχει και τα τέτοια του. Πρόσεχε. Τα κουκουτσάκια του. Εγώ είπα να είσαι αυτό. Ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο. Καυτερή πιπεριά και καρπούζι, ό,τι χειρότερο. Σκέψω ότι μπορεί να σου τύχει τυροκαυτερή τουλάχιστον. Και το τυρί ταιριάζει και με το δεμάσκηνο. Άρα κάπως όλα ίσως ισορροπήσουμε. Εκτός αν σου τύχει μουστάρδα. Που μετά δεν ξέρω τι θα γίνει, όμως τύχει μουστάρδα. Θα γίνει πυρανάλωμα. Οχ! Προχωράμε. Τέλεια. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αν θα συνεχίσει η πίτσα να είναι καλή πίτσα. Έλα, τώρα αφού μας πείτε το καρπούζι, πρέπει να τύχει την κοφρέτα. Και με την κοφρέτα νόστιμο θα γίνει. Τη μαρμελάδα, είπαμε. Τη μαρμελάδα. Το χαλβάς. Χαλβάς με σοκολάτα, παιδιά. Οριακά, μην σας πω ότι τον ήθελα εγώ αυτό το χαλβά με τη σοκολάτα. Εσύ, κρέπα γλυκιά. Την κάνουμε τη σταγή. Εσένα ξέρεις τι σου λείπει τώρα. Μουστάρδα και μπαλσάμικο. Ναι, να. Ναι, ρε φίλε. Μπαλσάμικο ξύδι. Θα το βάλω εγώ. Το μπαλσάμικο ξύδι. Δεν ταιριάζει πάρα πολύ. Θα το βάλω εγώ γιατί. Θα πρέπει να ισοσταθμίσει με το λίγο το φυσικό βούτυρο που έβαλε. Α, εσύ καταδικασμένος, να ξέρεις. Εγώ. Με την πίτσα σου μέχρι στιγμής. Εσύ τα πας πάρα πολύ καλά. Εγώ πάω προς το επιδόρπιο, προς το γλυκάκι για μετά την πίτσα. Έχει λίγο την κασερίλα, αλλά και το cheesecake, ας πούμε, έχει και τυρί και. Σου βάλω λίγο καυτερή μου. Το κιουνεφέ. Φτιάχνω ένα κιουνεφέ. Προχωράμε στο επόμενο υλικό της Κατερίνας. Να συγκεντρωθούμε να τύχουμε τα κοφρετίνια. Okay. Θέλουμε τα κοφρετίνια. Oh, δεν θέλουμε τα κοφρετίνια. Στείλτε μου θετική ενέργεια, θέλουμε τα κοφρετίνια. Πείτε όλοι μαζί κοφρετίνια. Το φάγε. Το φάγε. Όχι, ελιές, όχι. Το φάγε, ελιές. Όχι. Άιντε, ελιές. Εσύ πονηρέ. Τόση ώρα ελιές. Καταλαβαίνεις από πίσω. Εγώ, αδελφούλα μου, εγώ. Τόση ώρα καταλαβαίνεις από πίσω τι λένε και σε αφήνουν και τραβάζουν τα μάτια ανοιχτά. Όχι, απλά ήξερα ότι να το κάνω. Νάτος, νάτος, εμφανίστηκε ο προδότης. Νάτος ο προδότης. Πήρα καρβούζι και τα μάτια. Όχι, ελιές. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι τηλεκαυτερή, που είναι σίγουρα χειρότερα από τις ελιές. Έχουν κάτσει εκεί πίσω και μου ξεψαχνίζουν τις ελιές. Μου βγάζουν από μέσα τα κουκουτσάκια. Τώρα, ετοιμάζεται το δείπνο σου. Μην ξεχάσετε να μου γράψετε στα σχόλια τι άλλο challenge θέλετε να κάνουμε. Τώρα αυτά σας τα λέω όσο μου ξεκουκουτσώνουν τις ελιές. Να γράψετε τι άλλο challenge θέλετε να κάνουμε. Τι άλλο έτσι παλιό YouTube-ίστικο trend έχετε κατά νου και θα θέλατε να μας δείτε να κάνουμε. Μην βάζεις πολλές ελιές.
Μην βάζεις πολλές ελιές, φτάνει με τις ελιές. Θα κάνει κοντράστ με το σταφυλάκι, θα είναι τέλειες. Μια χαρά, πολύ ωραία. Εσύ είσαι αφαιρέγγιος. Φέρ το χέρι. Αφαιρέγγιος. Κοίτα από εκεί και φέρ το χέρι. Αυτό είναι το καλό. Για να δούμε. Αυτό είναι το καλό. Μουστάρδα. Μουστάρδα. Μουστάρδα it is. Θα βάλουμε μια γενναία ποσότητα. Να καλύψει όλη την πίτσα. Φτάνει. Μουστάρδα με καρπούζι. Ό,τι χειρότερο και καυτερή μου παιδιά. Ό,τι χειρότερο έχει σκεφτεί. Νομίζω θα είναι νέα συνταγή στον κατάλογο. Πάμε. Θέλουμε, τι είπαμε, τη ροκαυτερή μαζί με το χαλβά και μετά εμείς θέλουμε τα κοφρετίνια. Λοιπόν, εσύ. Υπάρχει εσύ. Λοιπόν. Πάρε εσύ το κοφρετίνι. Πάρε εσύ τη μαρμελάδα. Η μαρμελάδα ταιριάζει, έχει το χαλβά, αλλά έχει και το κρεμμύδι. Όχι, βλέπω πολλές λέξεις, παιδιά. Βλέπω πάρα. Όχι τις πολλές λέξεις! Όχι τις πολλές λέξεις! Χιντ. Είμαι κολόφαρδη, δεν είμαι. Εδώ. Εδώ τι γίνεται, εδώ ήταν μια. Της Κατερίνας. Αυτό είναι το έξτρα χαρτάκι που σας είπα. Παιδιά, δεν ξέρω τι θέλω. Κατά ξέρω. Το οποίο ένας από τους εναπομείναντες, δηλαδή όχι η Τζο, ένας από αυτούς που δεν το τραβήξαν αυτό το ωραίο χαρτάκι, θα έχει 6 υλικά στην πίτσα του και η Τζο που ήταν η τυχερή θα έχει 4. Και αυτό το υλικό που θα διαλέξει, θα το βάλει σε έναν από τους δυο μας, μπορεί να μας καταστρέψει. Ας πούμε εδώ τώρα. Θα τέριαζε η μαρμελάδα. Μαρμελάδα, ναι. Η μαρμελάδα θα το κατέστρεψε. Να μην το την στερήσω. Κοίταξα να δεις. Κοίταξα να δεις. Λίγο παιδιά να γίνει μια διαπραγμάτευση. Να σκεφτούμε λίγο να κάτι. Να σκεφτούμε λίγο. Βασικά μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες. Να βάλει μισό και μισό. Να βάλει λίγο. Α, και όχι, λίγο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οι κανόνες έχουν γραφτεί. Έχουν γραφτεί. Έχουν κάτι επιστήμονες ώρες ατελείωτες και μου γράψει αυτούς τους κανόνες. Λοιπόν, έλα. Θα αφήσω ξανά. Είναι μαρμελάδα εδώ. Κοίταξε να δεις, περίμενε. Προτιμώ το κοφρετίνι. Δεν υπάρχει προτίμηση σε αυτή την περίπτωση. Φέρε μου το κοφρετίνι για να πάρει άλλη τα τέτοια. Δεν υπάρχει προτίμηση. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Κοίτα. Ωραία, δώσε μου αυτό. Δώσε μου την ροκαυτέρα τουλάχιστον να φαγωθεί. Γιατί τι να φαγωθεί. Υπάρχει ένα debate εδώ. Τελικά θα είναι. Κοίταξε να δεις τι γίνεται, τη ροκαυτερή. Δεν θα είναι μαρμελάδα. Μισό λεπτάκι, κοίταξε να δεις. Να το διαπραγματευτούμε. Μισό λεπτάκι, παιδιά, μείνετε εκεί. Τη ροκαυτερή. Έχω ήδη την καυτερή. Ναι. Τυράκι με λίγο καρπούζι. Like. Ωραία, άρα παιδιά, έχει και απόφαση. Συνεχίζει να είναι η απόφασή μου. Θα βάλω δύο καυτερή, πολύ ωραία θα είναι. Μάλιστα. Έτσι, τσακ, τσακ. Όχι σε σένα, κούκκι! Γιατί, σε ποιον? Αφού είναι διάλεξα ποιο υλικό θέλεις. Για να το πω στον άλλον. Ε, είστε τσο. Ρε! Μίσαν. Εντάξει. Γλύψω τώρα. Τώρα το γλύψω να μένετε. Εγώ δεν τραβούσα. Καλά ρε, δεν διάβασες από το χαρτάκι. Λέει, διάλεξε όποιο υλικό θέλει. Για την πίτσα του άλλου. Παστίλιες για τον πόνο του άλλου. Βάλε όποιο υλικό θέλεις στην πίτσα του άλλου. Παιδιά, συγγνώμη, δεν κατάλαβα σωστά. Είχα διαλέξει τη μαρμελάδα. Είχα διαλέξει τη μαρμελάδα. Εδώ. Ναι. Εν τω μεταξύ είμαστε και φάει, φάγαμε πριν λίγο. Φάγαμε και σηκωθήκαμε να γυρίσουμε το βίντεο. Οπότε τα βλέπουμε τώρα όλα αυτά και είμαστε λίγο. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ναι, γιατί ο κόσμος που σε βλέπει, δηλαδή για παράδειγμα, τα βλέπει και λέει. Καταπληκτικά. Αν ήξερε η γιαγιά τη μοίρα τη μαρμελάδα τη, δεν θα ήταν καθόλου περήφανη. Ισχύει. Και για να είμαστε λίγο δίκαιοι, νομίζω ότι η Τζο το πήρε αυτό το υλικό. Ας το πάρει. Αφού το έχει βάλει ήδη πάνω στην πίτσα. Όχι, δεκα, όχι, όχι, όχι. Τι όχι. Όχι. Εσύ κάτσε. Εγώ τραβούσα και αυτό θα μείνει εδώ. Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Μα έχει βάλει, ρε παιδί μου. Εγώ πιστεύω ότι είναι βίντεο το υλικό αυτό να μείνει πάνω στην πίτσα γιατί δείτε, έχει ήδη. Όχι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Εγώ πάντως θα επιμείνω. Δεν θα επιμείνω καθόλου. Όχι, συνεχίζουμε. Όχι. Οι κανόνες είναι κανόνες. Δίκιο, ναι, είναι δίκιο. Κανόνες. Μα έχει πάνω την ροκαυτερή. Έκανε το λάθος και θα το πληρώσω. Έλα, μα εγώ δεν τη θέλω την ροκαυτερή. Κλείσε ματάκια, κορίτσι μου. Τα κοφρετίνια, παιδιά, σκεφτείτε κοφρετίνια. Πώς έλεγε η Φίβη στα φιλαράκια, σκεφτείτε παχιά μήτρα. Τα κοφρετίνια δεν τα έχει. Δεν έχω τα κοφρετίνια. Κοφρετίνια είναι! Μια κοφρετίνια! Τάκι τα κοφρετίνια. Ταν ταρά! Αποσύρωμαι!
Με πολύ χαρά, λίγο οι ελιές με χαλάνε. Αλλά δεν πειράζει, οι ελιές μου θα κάνουν αντίθεση. Με πολύ χαρά θα τα βάλω τα κουφρετίνια πάνω στην πίτσα μου. Η μόνη πίτσα, παιδιά, που μπορεί να τρώγεται. Η μόνη πίτσα. Ο Μακεδόνας βγήκε έξω για να μιλήσει στο τηλέφωνο. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να βάλουμε πάνω στην πίτσα του? Λοιπόν, το πιο σύγχρονο, παιδιά, πιστεύω ότι είναι τροκαυτερή. Πιστεύω ότι θα έρθει και θα το αποχειώσει. Την τροκαυτερή θα τη δει. Μήπως θα βάλουμε κάτι σε πιπέρι. Πέρι, λέτε. Αλλά έχει ήδη καυτερό, δεν θα το καταλάβει. Ζάχαρη, έχει και γλυκό. Τι να βάλουμε? Να βάλουμε κάτι σε σκόρδο, κάτι σε κουρκουμά. Κανέλα. Σκόρδο. Να βάλουμε λίγο σκόρδο. Πιστεύεις θα το δει? Έτσι sprinkles λίγο. Όχι, έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Να σου πω κάτι, νιώθω και λίγο άσχημα γιατί έχει ήδη τη χειρότερη πίτσα. Είναι κρίμα το αδερφάκι μου. Παιδιά, νομίζω, βλέπετε εσείς κάτι, δεν φαίνεται τίποτα. Είναι τέλεια, ίσα ίσα σαν να έχουμε πασπαλίσει λίγο παρμεζάνα, ε. Και μυρίζει και τέλεια. Μετά τη μεγάλη νίκη που σημειώσαμε με τα κουφρετίνια, σειρά έχει για το τελευταίο υλικό της πίτσας του ο καθένας, ο Μακεδόνας. Ο οποίος είπαμε είναι αφαιρέγγιος και δεν πρέπει να βλέπει. Είναι αφαιρέγγιος και δεν πρέπει να βλέπει. Τι ροκαυτερή. Τι ροκαυτερή, με συγχωρεί. Καλύτερη. Να πέσουν τα στοιχήματα, ποντάρω 50 ευρώ το Μακεδόνας θα ξεράσει. Α, γενναία ποσότητα. Ναι, θα κάνουμε το. Ωρε φίλε. Εντάξει. Προχωράμε. Τι έχουμε, τι έχουμε? Βαλσαμικό, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ. Εντάξει, μια χαρά το βαλσαμικό. Εγώ τρώω με τα παιδιά. Α, ξέρετε, το χαλβαδάκο. Το χαλβαδάκο. Μόνο το κρεμμύδι λίγο θα με χαλούσε, αλλά κατά τα άλλα τρώγεται άνετα. Το βαλσαμικό έπρεπε να πέσει κατά μία. Εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Τέλεια, παιδιά, κάνουμε και σκηνιάκι. Και τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά έχει μείνει ένα χαρτάκι χωρίς κανένα υλικό στο τραπέζι. Οπότε το μόνο που μένει να το ανοίξω για να δούμε τι έχει μέσα. Μάλλον κάτι έχουμε ξεχάσει να βγάλουμε. Πες μου ότι έχουμε ξεχάσει κάτι καλό. Μαρμελάδα με ρίκοκο. Α, άνοιξε το υλικό. Άνοιξε το υλικό που θέλεις. Αυτό ήτανε. Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν, ας βάλω εγώ ένα κανόνα παραπάνω. Θα ψηφιστεί. Θα επιλέξουμε προσκεκλημένη ένα υλικό. Όχι, ρε παιδιά. Ένα υλικό για να είναι δίκιο. Γιατί εσύ εντάξει, θα την πάρει για κολατσιό. Είναι μια χαρά που θα την πάρει. Μπορώ να ακούσω το υλικό και μετά να αποφασίσω. Από τα ήδη υπάρχοντα υλικά. Όχι. Αλλά. Θα ανοίξω το ψυγείο. Όχι. Ναι. Βασικά. Καλησπέρα. Τι ήταν το τελευταίο υλικό που θέλαμε να βάλουμε και δεν το βάλαμε? Το κοτόπουλο. Λοιπόν. Όχι ρε κοτόπουλο, και είναι και κρύο το κοτόπουλο, θα κάνουμε το. Έχουμε λίγο πάρει κοτόπουλάκι με την κοφρέτα. Είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, λύσαξε με αυτό το κοτόπουλο να το βάλουμε, λύσαξε. Είναι εδώ. Είναι κρύο το κοτόπουλο τώρα. Κοιτάζει. Δεν θέλω να φάω κρύο κοτόπουλο. Είμαι vegan. Είμαι vegan, λέει. Έχω μόνο μπήκα πράγματα στην πίτσα μου. Πώς την πάτησα έτσι ρε παιδιά? Η ώρα του κοτόπουλου, του έξτρα υλικού. Όχι το κοτόπουλο. Δίπλα στην κοφρέτα. Πάνω στο κοφρετίνια μου, όχι. Όχι το κοτόπουλο πάνω στο κοφρετίνια μου. Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να μας πείτε κάτω στα σχόλια, εσείς ποια πίτσα θα επιλέγατε να φάτε? Εγώ στεναχωρέθηκα τώρα. Είχα πολύ καλή πίτσα. Ξεκινήσουμε να δούμε τελικά τις πίτσες και θέλουμε μετά να μας γράψετε στα σχόλια εσείς αν είχατε αυτές τις τρεις πίτσες, ποια θα επιλέγατε. Λοιπόν, έχουμε, η δική μου είναι η πιο φαγόσιμη θεωρώ εγώ. Λοιπόν, έχει κρεμμυδάκι, γαλοπούλα, μπαλσάμικο, κατά λάθος τύρο καυτερή και χαλβά. Μια χαρά είναι παιδιά η πίτσα μου, δηλαδή την τρώω άντε για βράδυ. Μετά έχουμε τη Κατερίνα, εδώ πήγαινε πάρα πολύ καλά, πήγαινε για γλυκιά κρέπα, απογειώθηκε στο τέλος. Έχουμε τα φίλια, ελιές, γκοφρετίνια, κοτόπουλο. Α, δεν έχει πολλά σουσού, ε. Ναι. Και η τελευταία και καλύτερη, νομίζω είναι πίτσα προς giveaway. Giveaway, δεν είναι. Είναι giveaway, παιδιά. Όποιος θέλει. Ούτε καν θυμάμαι τι, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει, ρε παιδιά. Λοιπόν, έχει
δαμάσκηνα. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Έχει καρπούζι, μουστάρδα, τυροκαυτερή. Εγώ το διάλεξα. Και. Α, καυτερή πιπεριά. Για να φυγιωθεί. Λοιπόν, και τώρα η στιγμή που όλοι περιμένετε. Με τη σειρά που ξεκινήσαμε να διαλέγουμε. ένα μαχαιράκι. Φαίνεται λαχταριστή. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα έχει όλα πάνω, έτσι. Εντάξει, τώρα ενδεχομένω η πίτα να έχει κλείνει λίγο, αυτό δεν μα απασχολεί καθόλου. Λοιπόν, έχουμε μαρμελάδα, έχει πιπεριά, έχει δαμάσκηνο, τυροκαυτερή, μουστάρδα και καρπούζι. Καρπούζι έχει. Έχει, μπόλικο, μπόλικο. Δαμάσκηνο. Ωραία. Go, ρε! Go! Παιδιά, είναι δύσκολο, δεν είναι αυτό. Το μπάνιο είναι ολοκληρωτικό. Για πάμε. Go! Δεν μυρίζει καθόλου καλά. Αυτή η μουστάρδα είναι. Η μουστάρδα είναι. Η μουστάρδα έχει δίκιο. Η μουστάρδα είναι. Μυρίζει απέσια η μουστάρδα. Αστεία μυρίζει. Έλα, όλο. Φαίνεται ότι την απολαμβάνει. Δεν το κατάλαβε. Αλλά ήταν τόσο χάλια έτσι κι αλλιώς. Πού τι πειράζει και λίγο σκόρδο. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ κακό, ε. Η αλήθεια είναι, φαίνεται. Ήτανε. Απέσιο. Ήτανε. Τι να σε πω. Δύσκολο πράγμα. Πάμε στην λοιπόν. Κυρία που γελάει. Στην κυρία που γελάει. Εμένα το πράγμα δεν είναι εύκολο. Λίγο πιο χαλβαδάκο. Ο χαλβατάκος μου προμηθεύει θέματα. Ότι δεν να βεβαιωθούμε ότι το κομμάτι έχει από δεν το τρώμε ολό όμως, γιατί από εδώ κύριο δεν το έφυγε ολό. Έφυγε μια βούκα. Να το λυπηθούμε ολό που μυρίζει το κρεμμύδι, Χριστέ μου. Καλά. Εγώ έφαγα καλά. Τι καλά, ούτε. Απ' όλα. Ούτε το ένα τρίτο. Και το κρεμμυδάκι. Έλα, μικρή μπουκιά, μικρή. Ναι, άλλη μία πρέπει οπωσδήποτε. Περιό. Σιγά, είναι μια πολύ ωραία. Σιγά, εσύ τι βαλσάμικο έχει. Παιδιά, δεν μπορώ να το πιω, όχι, δεν μπορώ. Μα είναι σαν το ωραίο. Δεν μπορώ, όχι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ. Άκυρο, Ιτζο, άκυρο, έχασε. Καλά, συγγνώμη τώρα αυτή η πίτσα. Δηλαδή, άμα φάει η δικιά μου, τι θα πει. Όχι, παιδιά. Θα δοκιμάσει λίγο τη δικιά τη, μήπως. Όχι. Μήπως να δώσω άλλη μια ιδέα. Να δοκιμάσουμε όλοι από τις πίτσες των άλλων. Όχι. 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 Διαφωνώ κάθετα. Νομίζω ότι Τζο πρέπει να κόψεις τις κατερίες. Ναι, αλλά βγάζουμε τα κρεμμύδια από εδώ πάνω. Ναι. Θα τα σαλίγω φρέτα. Με το ζόρι φοράει μόνη της στο στόμα μου. Θα χωρέσει μόνο τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όχι, παιδιά. Να το βρήκαμε το κομματάκι της Κατερίνας. Ελιάς, φίλοι, κοτόπουλο. Τα έχει πάνω. Ορίστε. Φάτα από την πλάι να έχει μια πλήρη. Θέλω λίγο. Μα δεν χωράνε όλα αυτά στο στόμα μου μαζί. Δεν πειράζει. Θα τα φας μια χαρά. Βάλουμε μια πιο πίσω. Α, αυτό είναι. Λοιπόν, με το 1, με το 2, καλά είναι. Με το 3. Μπράβο. Μπράβο, δώσε το κοτοπουλάκι. Έλα, πάρ' το στόμα το κοτοπουλάκι. κοτοπουλάκι, Έλα, εντάξει, καλά είσαι. Και είσαι που τρώω άλλη μια μπουκιά. Είναι ωραία. Α, σου άρεσε. Θεέ μου, λέει, είναι ωραία. Όντως τώρα. Αν δεν είχε την ελιά, θα το προτιμούσα. Αλλά και έτσι καλό είναι.
Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Περιμένουμε στα σχόλια να μας γράψετε ποια πίτσα σας άρεσε περισσότερο, ποια πίτσα θα δοκιμάζατε, ποια πίτσα σας φάνηκε χειρότερη. Να μας πείτε αν σας άρεσε αυτό το challenge, να μας πείτε τι άλλο challenge θα θέλατε να κάνουμε στο μέλλον. Και επειδή εγώ μπορεί να μην κάνω YouTube, αλλά ήταν πάντα όριο της ζωής μου να πω, εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, subscribe και καμπανάκι αν θέλεις να βλέπεις πάντα και παντού Άκα Κατερίνα. Ναι, αυτά που λέει ο Πολ, τα λέει πολύ ωραία, ακούστε την. Σε ευχαριστώ που άφησες να γίνει η παρέα σου, έστω και για αυτή τη λίγη ώρα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ως τότε, σου στέλνω ένα γλυκό φιλί.